Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα πρέπει να βάλουν τον ερχόμενο Δεκέμβριο οι πολίτες για να τακτοποιήσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς της εφορίας. Το ποσό που καλούνται να καταβάλουν μέσω 4 νέων χαρατσιών είναι ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς τα δώρα των προηγούμενων ετών για όλο το δημόσιο και με χαμηλότερους μισθούς και δώρα στον ιδιωτικό τομέα, έρχεται ο Δεκέμβριος, εντός του οποίου λήγουν πολλές από τις προθεσμίες που έχουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν τα χαράτσια. Όπως είναι φυσικό, οι πολίτες δυσφορούν και δηλώνουν αδυναμία καταβολής των χρημάτων που απαιτεί μέσω φόρων το κράτος. Και είμαστε 5 άτομα άνεργοι. Σύνταξη παίρνω 600 ευρώ και τα βγάζουμε πέρα, παιδί μου. Δεν σε λέω τίποτα άλλο. Τα έξοδα μας είναι τόσα πολλά. Έχουμε παιδιά άνεργα στο σπίτι. 2 παιδιά έχω άνεργα και 2 εγγονάκια, τα οποία δηλαδή δεν μπορώ να τα ζήσω. Και από εκεί και πέρα, καθημερινώς αυξήσεις ήδη. Χαράτσια, μαράτσια, πού να πληρώσουμε. Πού να πληρώσουμε, ρε παλικάρια, να πούμε. Εγώ στη ζωή μου πρώτη φορά έχω πάθει τέτοια ζημιά. Η σύνταξη μου έπαιρνα γύρω στα 680, την κατέβασαν 580. Έλα ζήσεις, ρε γόρι μου Χρυσό, με άνεργα παιδάκια, να πούμε. Οι φορολογούμενοι, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εξοφλήσουν την επόμενη δόση του φόρου εισοδήματος και του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, τον φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2013. Διακοπή ρεύματος, γιατί δεν είχαμε χρήμα. Διακανονισμό έκανα. Τι να κάνω. Δεν θα έχουμε ούτε ρεύμα σε λίγο καιρό. Σκέψου να έχεις και κατάστημα. Έχεις πάει γι' αυτό και φυσικά κατευθείαν. Μόνο από τη ΔΕΗ. Και μόνο τη ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ ουσιαστικά δεν είναι τόσο μεγάλο ποσό. Τα υπόλοιπα είναι. Μέσα στο Δεκέμβριο, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει να εισπράξει από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας συνολικά το λογαριασμό στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ταχυδρομήσει τα πρώτα 120.000 ειδοποιητήρια για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας του έτους 2010. Τα σημειώματα θα αποσταλούν κατά προτεραιότητα σε όσους δεν πλήρωσαν το περασμένο καλοκαίρι το ΕΤΑΚ του 2009. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εισπράξει 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ από το φόρο εισοδήματος που καταβάλουν οι φορολογούμενοι με δόσεις.